18 συνολικά άτομα συμμετείχαν στην ιδιωτική συνάθρηση το βράδυ του Σαββάτου σε διαμέρισμα στη συνοικία της νέας ζωής στα Γιάννανα. Το πάρτι όμως που είχαν στήσει τέλειωσε νωρί με την παρέμβαση της αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο αξιοποίησης σχετικής πληροφορίας έφτασε στη συνοικία της Νέας Ζωής διερευνώντας αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πάρτι σε διαμέρισμα παρουσία αρκετών ατόμων. Παρουσία μάλιστα δικαστικού λειτουργού, έγινε έλεγχο στο διαμέρισμα, στο οποίο διαπιστώθηκε πω βρισκόταν συνολικά 18 άτομα ηλικίας 25 έως 27 ετών. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε μια 27χρονη, στην οποία επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ, ενώ σε κάθε έναν από του 17 άλλου παρευρισκόμενου επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 900 ευρώ. Αναπαράβαση δηλαδή πρόστιμο 300 ευρώ για τι παραβάσει τη μη χρήση μάσκα, τη συμμετοχή του σε παράνομη ιδιωτική συνάθρηση, αλλά και για παράβαση των όρων τη κατεξαίρεση μετακίνηση. Οι εξαιρετικέ καιρικέ συνθήκε στο μεταξύ, που έφεραν μαζί του οι Αλκιονίδε ημέρε, είχαν ω φυσικό επακόλουθο χιλιάδε πολίτε από το πρωί μέχρι και τι απογευματινέ ώρε να κατακλείσουν το παραλίμνιο, κάνοντα τη βόλτα του ή τη σωματική του άσκηση. Οι εικόνε, κυρίω τι μεσημεριανέ και απογευματινέ ώρε, αποτυπώνουν απλώς την απόλυτα φυσιολογική ανάγκη των πολιτών να βρουν διέξοδο από τι συνθήκε του πολύμινου και παρατεταμένου εγκλισμού και των περιοριστικών μέτρων. Έστω και αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν εικόνε που προκαλούν ανησυχία λόγω του συνοστισμού. Η ελληνική αστυνομία με συνεχείς πεζές και εποχούμενες περιπολίες και με τη χρήση ηχητικών μηνυμάτων που ακούγονται από τα περιπολικά απευθύνει συστάσεις τους πολίτες να αποφεύγουν το συνοστισμό, να κινούνται συνεχώς και να μην μένουν στάσιμοι σε ένα σημείο.